Γεια σας αγαπημένοι μου, είμαι η Μέρη Φιλιππέου και σας μιλάω από το MFD SPA. Δέχτηκα πάρα πολλές ερωτήσεις αυτή την περίοδο, είναι η σωστή περίοδος για να δεχτώ αυτές τις ερωτήσεις, για το πώς θα έχουμε μία ρουτίνα που θα είναι μικρή, εύκολη και οικονομική. Έχω πει πάρα πολλές φορές πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μία σωστή ρουτίνα ομορφιάς. Και βέβαια έχω πει και σε άλλα βίντεο πόσα βήματα ομορφιάς μπορούμε να έχουμε. Μπορούν όμως όλοι να έχουν τόσα βήματα ομορφιάς ή μπορούν να έχουν τόσο καλλιτικά ή να διαθέτουν όλες αυτές τις τιμές? Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να τα διαθέσουν ή άνθρωποι που δεν μπορούν να τα διαθέσουν. Όλοι όμως αξίζουμε να έχουμε ένα ωραίο δέρμα. Είναι αυτό που θα μας προφυλάξει από την ατμόσφαιρα, από τις κακώσεις και κακά τα ψέματα. Το δέρμα μας θα το έχουμε για πάντα. Θα σας το κάνω όμως ακόμα πιο εύκολο. Γιατί έτσι δεν θα έχει κανείς δικαιολογία να μην κάνει αυτή τη ρουτίνα ομορφιάς. Μόνο 3 βήματα. Σκεφτείτε το. Το καθαριστικό που θα προτείνω θα έχει μέσα και peeling. Δηλαδή θα έχει ήπιους κόκκους που θα μπορείτε να το κάνετε σχεδόν καθημερινά, ώστε να μην τραυματίζετε την επιδερμίδα, αλλά να βγαίνουν ήπια τα νεκρά κύτταρα, ενώ συγχρόνως καθαρίζετε το δέρμα σωστά και αφήνετε το σωστό pH. Το pH είναι η οξύτητα του δέρματος και είναι πολύ σημαντική για εσάς. Πρώτο βήμα λοιπόν, καθαριστικό. Από κάτω θα γράψω και τι προτείνω. Μπορείτε να βρείτε και άλλα. Αυτά τα έχω δοκιμάσει και ξέρω ότι είναι καλά. Δεύτερο βήμα. Πρέπει να υδατωθούμε. Αν έχουμε καθαρίσει το δέρμα, μας έχουμε βγάλει τα νεκρά κύτταρα, μετά τι? Η σωστή ενυδάτωση ή κάτι που μπορώ να προτείνω σε όλους και είναι σίγουρο θα τους κάνει καλό, είναι τα προβιωτικά. Τα προβιωτικά είναι τα καλά μας μικρόβια. Είναι κρέμες ή σέρουμ που τα φοράμε στο δέρμα για να ενισχύσουμε την άμυνά μας. Εμείς και αν χρειαζόμαστε άμυνα. Το αμυντικό μας σύστημα είναι το δέρμα μας. Πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε ότι το δέρμα μας είναι το μεγαλύτερο όργανο που έχουμε. Τι θέλουμε λοιπόν? Να ενυδατώσουμε σωστά το δέρμα, ενώ συγχρόνως θα το προφυλάξουμε από τις κακώσεις της ατμόσφαιρας. Προβιωτικά λοιπόν είναι αυτά που προτείνω για αυτή την περίοδο σε όλα σχεδόν τα δέρματα. Γιατί δεν θα είναι βαριά σαν κρέμα, θα περνάει εύκολα, θα αφήνει το δέρμα να αναπνέει, ενώ συγχρόνως το θρεύει σωστά. Τέλειο για μετά το καλοκαίρι. Και προχωράμε στο επόμενο βήμα. Ποιο θα είναι? Το ξέρετε. Αντιλιακό. Ναι, χειμώνα αντιλιακό. Ναι, υπάρχουν κρέμες που είναι ενυδατικές μαζί με αντιλιακό. Ναι, το χειμώνα χρειαζόμαστε αντιλιακό για τη γύρανση. Σας έχω όμως αντιλιακή που θα βάλετε σίγουρα. Έχει πλέον τόσο μεγάλη γκάμα από αντιλιακή προστασία που είναι συγχρόνως και ανυδατικές και έχουν και αντιοξυδατικά που δεν έχει κανείς δικαιολογία να μην βάλει. Υπάρχουν μάλιστα σε τόσο light υφές που δεν θα καταλάβετε καν ότι το φοράτε. Θα το κάνω πιο εύκολο για αυτούς που θέλουν να βαφτούν. Εγώ δεν χρησιμοποιώ make-up, χρησιμοποιώ μία τέτοιο τύπου αντιλιακή. Γιατί? Γιατί έχει το σουγκαράκι της. Και τι είναι μέσα? Αντιλιακή make-up. Αντί για make-up λοιπόν φοράω αυτό. Άρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Μπορείτε να το κάνετε. Σκεφτείτε το. 3 μόνο βήματα. Καθαριστικό που έχει πύλινγκ μαζί, ενυδατική που συγχρόνως προστατεύει και αντιλιακή που προστατεύει από τη γύρανση και μπορεί να είναι και το make-up σας. Γιατί έχουμε πει ότι ομορφιά και υγεία πάνε πάντα μαζί. Και εμείς φροντίζουμε και την ομορφιά σας και την υγεία σας.